Κοιτάξτε, είμαστε στην πιο επικίνδυνη φάση από την σκοπιά της πιθανότητας περαιτέρω κλιμάκωσης. Με αυτή τη συγκεκριμένη έννοια, από αυτή τη συγκεκριμένη σκοπιά, κατά τη γνώμη μου, είμαστε μακράν στην πιο επικίνδυνη φάση από τις 24 Φεβρουαρίου για τον εξής λόγο. Η Ουκρανία πλέον, η οποία είναι αμυνόμενη, μην το λέμε συνέχεια, δεν χρειάζεται, είναι αυτονόητο. Ναι. Η Ουκρανία που είναι αμυνόμενη έχει αρχίσει πλέον και θεωρεί, δικαίως ή όχι θα το δείξει το προσεχές μέλλον, ότι μπορεί να κερδίσει πίσω, ας το πω έτσι, την Ανατολική και Νότια Ουκρανία. Άρα πάμε σε μια γενίκευση και εντατικοποίηση των συγκρούσεων και εκεί το δίλημα είναι το εξής. Η Ουκρανία θα μπορέσει να πετύχει μια πραγματική νίκη στο πεδίο της μάχης στην Ανατολική, θα πρέπει να πάει μετά σε μια συζήτηση στην οποία θα δεχτεί ένα μέρος του κόστους της συνέχισης του πολέμου. Από την άλλη πλευρά η Ρωσία είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην έχει τίποτε ο Πούτιν από αυτή την απίθανη τυχοδιοκτική περιπέτεια να επιδείξει ως επιτυχία. Άρα για τη Ρωσία θα είναι αδύνατο να χάσει στρατιωτικά την Ανατολική Ουκρανία, την οποία κέρδισε στις πρώτες ημέρες του πολέμου. Εδώ λοιπόν θα μπούμε στον πειρασμό και για τις δύο πλευρές να το πάνε μέχρι τέλους. Και σε αυτόν τον πειρασμό και για τις δύο πλευρές να το πάνε μέχρι τέλους, αφού εγκαταλείφθηκαν πάλι συνομιλίες όπως ξέρετε, έτσι, ναι, ναι. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει η Δύση. Πόσο θα στηρίξει την Ουκρανία. Η Ουκρανία πιέζει τη Δύση να τη στηρίξει με κάθε τρόπο. Και στο εσωτερικό της Δύσης υπάρχουν πλέον κάποιες ρογμές. Βλέπετε τη Γερμανία και τη Γαλλία να είναι κάπως πιο διστακτικές. Σωστά κατά την άποψή μου. Βλέπετε τις ΗΠΑ να θέλουν μια πλήρη στήριξη με κάθε τρόπο, εκτός από την άμεση εμπλοκή βεβαίως στρατευμάτων του ΝΑΤΟ. Έτσι. Τώρα, κύριε καθηγητά, αν τολμήσω να κάνω το ερώτημα, θα μου πείτε, κανείς δεν το ξέρει, αλλά εδώ ο χρονικός προσδιορισμός πού εστιάζεται, πού θα το δούμε, δηλαδή θα το δούμε στα επόμενα 24 ώρα, γιατί τουλάχιστον έτσι μεταδίδουν οι ανταποκριτές αναφορικά με αυτό που συμβαίνει στο πεδίο, στη Μαριούπολη, σε άλλες περιοχές εκεί της Ανατολικής Ουκρανίας και βλέπουμε οι απειλές να συνεχίζονται. Ναι, έτσι, και ναι. Θα δούμε μια συνέχεια των πολεμικών επιχειρήσεων, μια εντατικοποίηση των πολεμικών επιχειρήσεων στη Νότια και κυρίως στην Ανατολική Ουκρανία και θα δούμε τις επόμενες ημέρες, ίσως και εβδομάδες, το κατά πόσον ο πόλεμος θα βοηθήσει την Ουκρανία να θεμελιώσει την εντύπωσή της. Μέχρι στιγμής εντύπωση είναι ότι μπορεί να επανακατακτήσει τα ανατολικά εδάφη που έχασε. Γιατί αν δείτε το χάρτη, ναι, παρά το φιάσκο στο βορρά, στο Κίεβο, αυτή τη στιγμή η Ρωσία ελέγχει όλη την πρόσβαση στην Αζοφική θάλασσα από τη βόρεια πλευρά. Έτσι. Άρα έχετε επιτυχίες στα ανατολικά και επιτυχίες στα νότια και αποτυχίες στο βορρά. Εάν η Ρωσία υποχωρήσει, αυτό θα είναι μια πιθανή επίλυση του ζητήματος. Έτσι. Η ήττα της Ρωσίας σε στρατιωτικό πλέον πεδίο. Αλλά είναι πιθανό να το ανεχθεί αυτό το Κρεμλίνο, ναι, διότι θα είναι ένα φιάσκο το οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταπιεί η Ρωσία. Κατά συνέπεια, γι' αυτό λέω ότι μπαίνουμε στην πιο δύσκολη και επικίνδυνη για κλιμάκωση φάση του πολέμου, γιατί αφού εγκαταλείφθηκαν οι συνομιλίες, η Ουκρανία πλέον ποντάρει και το δηλώνει σε επανάκτηση των εδαφών που έχασε από τις 24 Φεβρουαρίου στα ανατολικά και τα νότια. Πάντως, κύριε καθηγητά, σε αυτό που λέτε επανάκτηση, εδώ χρειάζεται και την ενίσχυση, γιατί αυτή ουσιαστικά είναι η έκκληση κάθε τόσο που κάνει ο Ουκρανός Πρόεδρος. Αλλά βλέπουμε με την ενίσχυση ενώ οπλικών συστημάτων, ενίσχυση γενικώς. Υπάρχει ήδη τεράστια ενίσχυση, ναι, της Ουκρανίας. Υπάρχει μια εμβολία. Η Ουκρανία έχει εμίσει Stinger πρώτα-πρώτα, γι' αυτό βλέπουμε και την ρωσική αεροπορία, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα να είναι τόσο διακριτικά, α το πούμε έτσι, και οι βολές, οι φρικτές, οι οποίες σκοτώνουν και αμάχους βεβαίως, να έρχονται κυρίως από πυράβλους, από βαρύ πυροβολικό κτλ. Άρα η Ουκρανία έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Η Ουκρανία λόγω και αυτής της ενίσχυσης ποντάρει πλέον σε μια στρατιωτική επικράτηση. Αυτό είναι τρομερά ρηψοκίνδυνο. Είναι απολύτως κατανοητό, έτσι θέλω να το σαφήσω. Είναι απολύτως κατανοητό γιατί άμα μείνεσαι ποντάρεις και στη νίκη. Δεν ποντάρεις μόνο στις λιγότερες ζημιές. Αλλά σε κάθε περίπτωση γι' αυτό σας λέω ότι μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη και κρίσιμη φάση. Φαίνεται ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θα θελήσει να υποχωρήσει ενώ είχε διαφανεί ότι πάμε σε μια λύση μέσω... Είναι από δύο εβδομάδες αυτό να προσεγγίζουμε. Και λίγο λιγότερο. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσει η Ρωσία τον πόλεμο στα ανατολικά της Ουκρανίας θα είναι πάρα πολύ πιο άγριο τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Θα υπάρξουν μαζικοί βομβαρδισμοί, σαν αυτούς που υποθέτω δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Αυτό που λέτε όμως είναι μια άλλη διάσταση και είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν νομίζω ότι η Ρωσία θα χτυπήσει κανένα κονβόι, ότι θα χτυπήσει κάτι το οποίο θα τη φέρει σε άμεση αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ. Να ξαναπώ όμως, όπως λέω τις τελευταίες μέρες, ότι σε κάθε περίπτωση ο Πούτιν μας είχε εκπλήξει πολλές φορές και δεν μας είχε εκπλήξει πάντα ορθολογικά. Έτσι, πολλά από αυτά που γίνονται δεν τα είχαμε προβλέψει για τον απλό λόγο ότι είναι ανορθολογικά. Ξέρετε, είναι σαφές ότι η Ρωσία έχει καταλάβει κάποια εδάφη, είναι όμως επίσης σαφές ότι για το μέγεθος της ρωσικής δύναμης ως χώρας, ως πυρηνικής δύναμης, ως μέγεθος στρατού κτλ. Τα εδάφη που έχει καταλάβει μετά από τόση μεγάλη περίοδο εκτροπαξιών δεν είναι αυτά τα οποία θα ήθελε. Άρα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό
εξηγήσιμο και μέσω μιας ανορθολογικής πλέον πουτινικής στρατηγικής όλο αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο λοιπόν όταν μπαίνει ο ανορθολογισμός μέσα να προβλέψει επόμενες κινήσεις, γι' αυτό και τίποτα δεν αποκλείεται, αλλά πάντως κατά πάσα πιθανότητα δεν θα θελήσει ο Πούτιν να προκαλέσει τόσο άμεσα τον ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, δεν μπορώ να τα αποφύγω. Θα ήταν άδικο για τις σημειώσεις που έχω κρατήσει. Θα ήθελα να τη δική σας σκέψη αναφορικά με αυτό που λένε πολλοί συνάδελφοί σας, πολλοί αναλυτές, πως όλο αυτό, τώρα το προσεγγίζω από την ελληνική σκοπιά, να πάμε και στα δικά μας, γιατί είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε και ένα γείτονα απέναντι που ξέρουμε πολύ καλά τη στάση του. Μέχρι και χθες είχαμε παραβιάσει, δεν το συζητάμε. Πολλοί λένε πως είναι μια, σε εισαγωγικά επιτρέψτε μου τη φράση, μια ευκαιρία η Ελλάδα να επανατοποθετηθεί σε όλο αυτό το πλαίσιο με τη γειτονική χώρα. Γιατί μέσα από την Ουκρανία προκύπτουν, να το πω έτσι, ευκαιρίες. Ποια είναι η δική σας σκέψη, αν συμφωνείτε σε κάτι τέτοιο? Ακούστε, είναι ανθρώπινο να θέλει κανείς πάντα να αναζητήσει και κάτι θετικό, κάτι οπτιμιστικό σε μια τρομερή κρίση όπως αυτή την οποία περνάμε τώρα. Ναι. Εγώ είμαι λίγο πιο επιφυλακτικός. Η πραγματικότητα είναι, είτε μας αρέσει είτε όχι, ότι η θέση της Τουρκίας έχει αναβαθμιστεί. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, κύριε καθηγητά, συγχωρέστε με που σας διακόπτω. Ναι, παρακαλώ, ευχαριστώ. Καλά, και να μην το λέτε. Ακούστε, νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η θέση της Τουρκίας έχει αναβαθμιστεί. Αυτό, όσο και αν δεν μας αρέσει, είναι λάθος να μην το επισημαίνουμε. Αν δεν πάμε, που δεν θα πάμε κατά πάσα πιθανότητα, σε άμεση σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας, κατά πάσα πιθανότητα ευτυχώς δεν θα πάμε εκεί. Ναι, ναι. Όσο δεν πάμε εκεί, η Τουρκία αναβαθμίζεται η θέση της, γιατί δεν καλείται να πάρει απόλυτα ξεκάθαρα θέση, όπως έχουμε κληθεί όλοι οι υπόλοιποι. Το είδατε αυτό και στις αμερικανικές δηλώσεις. Η θέση της Τουρκίας λοιπόν είναι αναβαθμισμένη. Σε ό,τι αφορά εμάς, προσέξτε, καταλαβαίνω κάποιους προσπαθούν να δουν το ποτήρι έτσι μισογεμάτο αντί μισοάδιο. Εσείς πώς το βλέπετε? Μάλλον μισοάδιο. Προσέξτε, είναι λάθος να δίνουμε την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να οδηγηθούμε σε μία λύση των προβλημάτων μας. Εάν οδηγηθούμε σε αυτό μέσω μιας ψευτοαισιοδοξίας, αναγκαστικά θα κάνουμε παραχωρήσεις αυτή την περίοδο. Δεν είναι περίοδος για λύσεις στα ελληνοτουρκικά. Σε αυτό είμαι κάθετος. Προφανώς μόνο την άποψή μου εκφράζω, την επιστημονική, έτσι. Αλλά δεν είναι περίοδος για λύση, είναι περίοδος για επιφυλακή και για επιφυλακτικότητα. Βεβαίως σωστά κάνουμε και συντασσόμαστε απολύτως με τον ΝΑΤΟ, είμαστε μέρος του ΝΑΤΟ αναπόσπαστο και αξιόπιστο. Αυτό πρέπει να είναι σαφές, νομίζω έχουμε ξεπεράσει τέτοια συμπλέγματα. Όμως πέρα από αυτό, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λόγο να οδηγηθούμε σε καμία κανονική λύση, διότι δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή. Αυτή τη στιγμή είναι η Τουρκία αναβαθμισμένη, όχι η Ελλάδα, παρά τα όσα λέγονται από υπεραισιόδοξους πολιτικούς συναδέλφους κτλ.